Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Τρίτης, είναι 6 του μηνός και είμαστε μαζί και απόψε εδώ στη ροή του Δελτίου Ειδήσεων του Start. Στα βασικά δεδομένα μιας δισογραφίας που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, έχουμε να κάνουμε με νέες κινήσεις Άγκυρας, έχουμε να κάνουμε με μια σειρά διαβουλεύσεων, αλλά έχουμε να κάνουμε και με τα δεδομένα της πανδημίας, τα οποία για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά σοβαρά, εξελίσσονται εξαιρετικά σοβαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά. Μετά την Άγκυρα επισκέφθηκε την Αθήνα ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Η συζήτηση με τους Έλληνες αξιωματούχους, πρωτίστως με τον Πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξεκαθαρίζει η ελληνική πλευρά ότι με την γειτονική χώρα δεν συζητάει τίποτε περισσότερο παρά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γιάννη Στόλτεμπεργκ, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να πραγματοποιούν κοινές δηλώσεις. Συζητήσαν προφανώς όλα όσα μεσολάβησαν τους τελευταίους μήνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Γεγονότα που απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ίδια τη συνοχή του ΝΑΤΟ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας τις κοινές δηλώσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιάννη Στόλτεμπεργκ, μετά την ολοκλήρωση συνάντησης που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε πως δεν είναι διμερές ζήτημα. Αφορά όλους τους εταίρους του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και αποτελεί μια πρόκληση συνολικά για την Ευρώπη. Πρόκειται για κίνδυνο που καταδοκεί σε ζώνη ενδιαφέροντος και για τη ΣΥΠΑ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι απόκτηση από την Τουρκία των S-400. Η Ελλάδα, σοπιστή, παραμένει στα εθνικά της δίκαια, σταθερά επιδιώκει ειρηνική επίλυση διαφορών. Είναι πάντα έτοιμη για διάλογο, συνέχισε ο Πρωθυπουργός. Επίσης, υποστήριξε πως υπηρετεί με προσήλωση την αποχή από κάθε απειλή ή χρήση βίας, όπως προβλέπει η Ιδρυτική Συνθήκη της Ουάσιγκτον. Γι' αυτό και η χώρα μας υποδέχεται θετικά ένα πρώτο βήμα από την Τουρκία προς την κατεύθυνση αποκλιμάκωσης. Δεν είναι αφανή αν πρόκειται για ειλικρινή κίνηση ή πρόσκαιρο λυγμό. Προσδοκούμε συνέχεια και συνέπεια από τους γειτονές μας. Αναμένουμε άμεσο καθορισμό ημερομηνίας για την έναρξη διερευνητικών επαφών με μόνο θέμα την διευθέτηση των ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν την ενίσχυση των ένοπλων δυνάμεων και για την απόφασή μας να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις με 15.000 εξειδικευμένα μόνιμα στελέχη. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που συστηματικά και την περίοδο της κρίσης ξόδευε πάνω από 2% του ΕΕ και για τις αμυντικές δαπάνες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, σημειώντας πως ακρογωνιαίος λίος του ΝΑΤΟ είναι αρχή της αλληλεγγύης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάννη Στόλτεμπεργκ, από την πλευρά του χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συζητήσεις που έγιναν στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για την εγκαθίδρυση μηχανισμού αποκλιμάκωσης, κάτι που σημαίνει δημιουργία απευθείας γραμμής διαλόγου 24 ώρες το 24ωρο για να διευκολύνουν την αποκλιμάκωση, όπως ανέφερε. Επίσης, είναι χάρη του συμμάχους μας για αυτήν την προσπάθεια και εκτίμηση ότι ο μηχανισμός μπορεί να βοηθήσει ώστε να δημιουργηθεί χώρος για διπλωματικές προσπάθειες, ενώ τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο κ. Στόλτεμπεργκ εξήρε τη συμβολή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στις επιχειρήσεις του και δήλωσε ευγνώμων για τη συνεισφορά της και καλωσόρισε το γεγονός ότι η Ελλάδα δαπανά πάνω από 2% για αμυντικούς σκοπούς. Η Ελλάδα ήταν στην προμετωπίδα του αγώνα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, ανέφερε ο κ. Στόλτεμπεργκ, προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ είναι αλληλέγγυο στη χώρα μας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ υποστηρίζει τις ελληνικές και τις τουρκικές αρχές, καθώς και τη Frontex, στη μάχη αυτή, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τη χώρα μας για όλες τις προσπάθειες. Είπε επίσης ότι όλο αυτό καταδεικνύει πως το ΝΑΤΟ βοηθά τις προσπάθειες των μελών του και εκτίμησε ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί ανεκτίμητη αξία για όλους. Ο διάλογος ανάμεσα στη Γερμανία και την Τουρκία συνεχίζεται μέσω επιστολών και μάλιστα βλέπουν και το φως της δημοσιότητας. Έχουμε μια επιστολή του Ταγί Περντογάν προς την Αγγέλα Μέρκελ. Είδε το φως της δημοσιότητας και έχει σχολιαστεί μάλιστα και παντιοτρόπος στο γερμανικό τύπο. Έχει ενδιαφέρον ο σχολιασμός στο γερμανικό τύπο. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέκυψε στους εκβιασμούς της Ελλάδας και της Κύπρου, ανέφερε την Τρίτη ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν σε συνομιλία του με την Άγγελα Μέρκελ στον απόέχοντο συμπερασμάτων της πρόσφατης συνόδου κορυφής. Όπως αναφέρεται ακόμη Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος διεμήνυσε προς τη Γερμανίδα καγκελάριο πως οι αποφάσεις της συνόδου δεν είναι επαρκείς για να ξεπεραστούν τα προβλήματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Ο Τούρκος πρόεδρος συντηρεί την επιθετική ρητορική μετά την χθεσινή τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο μεταξύ άλλων είχε χαρακτηρίσει την Κύπρο, το Ισραήλ αλλά και τη Συρία κράτη εγκληματίες, προσθέτοντας πως όσοι μιλούσαν εναντίον μας τώρα κάθονται να συνομιλήσουν μαζί μας. Υπενθυμίζεται πάντως ότι νωρίτερα σήμερα είναι ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, ανέφερε πως η Τουρκία κινείται όλο ένα και πιο μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με αποσπάσματα της έκθεσης που διέρευσαν στη γερμανική εφημερίδα Welt,
η γειτονική μας χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Οι συνεχόμενες συλλήψεις ηγετών της αντιπολίτευσης, ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιογράφων, μελών της κοινωνίας των πολιτών και ακαδημαϊκών στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας κρίνονται ως βάθια ανησυχητικές. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και πάμε στο Βαγγέλη Καποδίστρια. Πάμε να δούμε τα δεδομένα, τα νεότερα που έχουμε σε αυτήν την ιστορία. Ζεστό και κρύο. Μαστίγιο και γαρότο, θα λέγει κανείς, στην περίπτωση της Τουρκίας. Ο Ταγίπ Ερντογάν παίζει με πολλές οριοθετήσεις της δυνατότητας διαλόγου ανάμεσα στην Ελλάδα και Τουρκία, ανάμεσα στο διάλογο Τουρκίας και Δύσης, γιατί κανείς πρέπει να το διαβάσει και από αυτή την πλευρά. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Το νεότερο είναι. Στην Τουρκία, η Τουρκία πιο σωστά, κάνει με τις κατοχικές της δυνάμεις, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, στην πολυμαρτυρική Κύπρο, μία κίνηση στην μαρτυρική Αμόχωστο. Μία κίνηση θα μπορούσε να ξεκινήσουμε από αυτό. Να θεωρηθεί και κάζους μπέλη, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο λεγόμενος πρωθυπουργός του κράτους του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ, 5 μέρες πριν τις εκλογές, το λέω αυτό για όποια σημασία μπορεί να έχει, ανακοίνωσαν ότι ανοίγει παραλιακό μέτωπο των Βαροσίων την Πέμπτη. Μάλιστα. Να πούμε ότι είχε ήδη πάει. Υπάρχει και μια παρέμβαση της Γερμανίας όλη αυτή την ιστορία. Μέχρι στιγμής, επειδή η Κύπρος είναι μια κίνηση που την αφορά μέσα και αμέσως έκανε τις διπλωματικές επαφές, μέχρι στιγμής δεν δημοσιοποιούνται τα περισσότερα στοιχεία. Λένε ότι ο κύριος Αναστασιάδης τράφηκε αμέσως στη Γερμανία, διότι είχαν και μια. Η Γερμανία παίξει ένα ρόλο στην αποκλιμάκωση, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, καθώς και στον πρόεδρο, τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Και θεωρείται πλέον δεδομένη η προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη. Να πούμε ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί μια πραγματικά πολύ αντική εξέλιξη. Αν σκεφτούμε ότι χθες το Γιαβούς έφυγε από την Κυπριακή ΑΟΣ. Μαστίγιο και καρότο. Μαστίγιο και καρότο. Πάμε ζεστό και κρύο. Και σήμερα είναι πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Και αύριο έχουμε και επαφές των Τούρκων με τις φίλες αυτού του χώρου, Κατάρ και Κουβέιτ. Βαγγέλη, έχουμε την ίδια ώρα μια επιβεβαίωση σήμερα. Με πολύ σαφή τρόπο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι το οποίο μεταφέραμε χθες ως πληροφορία στο δελτίο μας, ότι οι Τούρκοι επιχειρούν να ενεργοποιήσουν το αντιεροπορικό σύστημα S-400 και μάλιστα με πληροφορίες του αθηναϊκού τύπου είχαν επιχειρήσει να κλειδώσουν τα 2 F-16, τα 2 μαχητικά αεροσκάφη της Ελλάδας, τα οποία είχαν περάσει, είχαν πάει στην Κύπρο, δεν τα είχαν πάρει χαμπάρι. Κατά την επιστροφή τους από την Κύπρο, προσπάθησαν να τα κλειδώσουν το αντιεροπορικό σύστημα, δηλαδή στην πραγματικότητα να τους δείξουν ότι το πέρασμά τους θα έχει και ένα αποτέλεσμα θανατηφόρο για αυτά. Δεν τα κατάφεραν, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει αναφέρει στον Στόλτεμπεργκ σήμερα. Έτσι. Ναι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων, ξεκίνησε μια διαδικασία ενεργοποίησης και δοκιμής του ρώσικου συστήματος, τον S-400, που αγοράστηκε από τη Ρωσία σε ένα κέντρο εκπαίδευσης κοντά στην βόρεια πόλη Σινόπη. Εννοούμε ότι αυτές οι ασκήσεις, αυτή η διαδικασία ενεργοποίησης του συστήματος ξεκινάει από τις 5 έως τις 16 Οκτωβρίου. Σωστά. Και μάλιστα το τουρκικό μέσο επικαλείται, το Turkish Minute επικαλείται μια επίσημη αλληλογραφία με την κυβέρνηση. Ωστόσο, να πούμε ότι η Τουρκία έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ένα από αυτά είναι και το Ναγκόνο Καραμπάχ. Και να πούμε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μελβούτ Σαβούσογλου, θα βρίσκεται στο Ναγκόνο Καραμπάχ προκειμένου να μιλήσει με Αζέρους αξιωματούχους για τις συγκρούσεις αυτές που γίνονται. Ανάμεσα στο στρατό του Μπαγκού. Καλά, μιλάμε για μια κλιμάκωση των επιχειρήσεων εκεί. Η αρμενική πλευρά έχει δώσει στη δημοσιότητα μια σειρά από βίντεο. Θεωρεί μάλιστα ότι έχει σταθεροποιήσει τις δυνάμεις της, έχει αποκρούσει τις δυνάμεις των Αζέρων. Έχουμε να κάνουμε με ένα πόλεμο προπαγάνδας. Αν δεν είσαι στο πεδίο της μάχης, δεν έχεις αντίληψη του τι ακριβώς συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε την αντίδραση της Ρωσίας. Φαίνεται ότι ο Πούτιν έχει στείλει αυστηρό μήνυμα να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Να το δούμε αυτό. Βαγγέλη, έχουμε κάτι άλλο? Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε το θέμα που έχει να κάνει με τη Χρυσή Αυγή. Σήμερα σε όλη τη χώρα είχαμε διαδηλώσεις. Δεν είναι σωστός όρος διαδήλωση, είναι στην πραγματικότητα πορείες. Πορείες για να καταδείξουν ότι στην ελληνική κοινωνία δεν χωράει φιλοναζιστικό και φασιστικό μόρφωμα. Πορείες οι οποίες οργανώθηκαν από διάφορες συλλογικότητες, από κομματικές οργανώσεις, από αυτοδιοικητικές οντότητες, από αυτοδιοικητικές συλλογικότητες. Πορείες οι οποίες υπογράμμισαν ότι η αυριανή απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής με αφορμή τη δολοφονία του Παύλου Φίσα είναι μια υπόθεση τιμής και αξιοπρέπειας
της έννοιας δημοκρατία. Στη Βουλή των Ελλήνων επίσης έχουμε τα κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου να καταγγέλουν και να καταδικάζουν τη Χρυσή Αυγή και πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Την απερίφραστη και κατηγορηματική καταδίκη των ενεργειών της Χρυσής Αυγής αλλά και της ναζιστικής ιδεολογίας που στέρισε τη ζωή του Παύλου Φίσα εξέφρασαν τα κόμματα στη Βουλή. Με μια νέα φωνή, οι πολιτικές παρατάξεις συμφώνησαν πως πρέπει να χτιστεί ένα νέο τείχος προστασίας απέναντι στα φαινόμενα φασισμού, προκειμένου να μην υποχρεωθεί η ελληνική κοινωνία να ξαναζήσει τις σκληρές στιγμές της τελευταίας οκταετίας. Αύριο δεν είναι μια κανονική μέρα, αλλά μια πολύ σημαντική στιγμή για τη δημοκρατία, τη χώρα και την Ευρώπη. Υπαρχικά ο Ευκλήδης Αγαλώτο, ενώ πρόσθεσε πως θα μπουν κάποιοι ότι η νομοθετική εξουσία δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη δικαστική. Αλλά υπάρχουν στιγμές που δεν σιωπά κανείς. Αυτό που πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον Παύλο Φίσα, για τους Αιγύπτους Τουαράδες, τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, να δικαιωθούν μετανάστες που στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θύματα ναζιστικής δράσης. Αμέσως μετά την τοποθέτηση του Ευκλήδη Τσακαλούτο, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήκωσαν πλακάτ που σχημάτιζαν τη φράση «Δεν είναι αθώοι». Η παράταξή μας από τη στιγμή που γεννήθηκε ήταν σε όλη τη διάρκεια, είναι και σήμερα και θα είναι και στο μέλλον κατά κάθε μορφής φασισμού, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Λιβανός. Σημειώνοντας μάλιστα πως η κυβέρνηση του κόμματός του ήταν αυτή που έπραξε και οδήγησε τους εγκληματίες στη φυλακή. Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε πως έχει δημιουργηθεί ένα τείχος δημοκρατίας απέναντι στον ναζισμό. Υποστηρίζοντας μάλιστα πως υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και ότι θα πράξει το σωστό. Έχουν παρακολουθήσει εξελίξεις από την δολοφονία και μετά από κοντά και τα στελέχη μας από την πρώτη γραμμή. Είμαστε αυτοί που συμμετέχουμε στην προσπάθεια να είναι η μέρα δίκης, μέρα ζωντανής μνήμης της δολοφονίας, σημείωσε από την πλευρά του κινήματος αλλαγής ο Ανδρέας Λοβέρδος. Υπογράμμισε μάλιστα πως δεν πρέπει να επηρεαστεί η κρίση των δικαστών για την αυριανή απόφαση. Είναι λαϊκή απέτηση οι Ναζί, οι εγκληματίες να μπουν στη φυλακή, να καταδικαστούν με ανώτατες ποινές και όχι με βάση πρόταση της αγγελίας που αθώνει την Χρυσή Αυγή και υιοθετεί την επιχειρηματολογία τους, τον Ισοθανάση Παφίλης, το ΚΚΕ. Μάλιστα, γνωστοποίησε πως το κόμμα του θα βρίσκεται στη δίκη κάνοντας κινητοποίηση. Περιμένουν να τελειώσει η ιστορία αυτή αύριο. Η κοινωνία έχει ευθύνη που τους έβαλε στη Βουλή, αλλά και το πολιτικό σύστημα που οδήγησε ένα τμήμα των ψηφοφόρων τους στην επιλογή της Χρυσής Αυγής, είπε ο κύριος Κιτάς από την Ελληνική Λύση. Εκ μέρους του ΜέΡΑ25 τοποθετήθηκε η βουλευτής Φωτεινή Μπακαδήμα, η οποία έκλεισε τη συζήτηση λέγοντας πως πρέπει να δημιουργηθεί ένα τείχος που θα κρατήσει την Χρυσή Αυγή εκτός. Θα είμαστε, ναι, εκεί όλοι αύριο, όχι για να επηρεάσουμε, αλλά ως εκπρόσωποι του λαού, οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του Παύλου Φίσα, ανέφερε βουλευτής του ΜέΡΑ25. Ας πω μόνο ότι απόψε το βράδυ στην ενημερωτική εκπομπή υπάρχει θέμα. Αμέσως μετά το δελτίο θα έχουμε και μια σχετική συζήτηση για όλες αυτές τις ορίζουσες μιας υπόθεσης, η οποία δεν είναι καθόλου απλή, αν πιστέψει κανείς και αν δεχτεί την άποψη πολλών κοινωνιολόγων ότι ο φασισμός δεν είναι ιδεολογία, είναι περισσότερο νοοτροπία. Η υπόθεση της Χρυσής Αυγής και του νεοναζιστικού μορφώματος έχει να κάνει και με άλλες πραγματικότητες μιας κοινωνίας, η οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να κοιτάξει και τον εαυτό της στον καθρέφτη. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τα της οικονομικής διάστασης της πανδημίας. Η κυβέρνηση, με βάση δημοσιεύματα σήμερα του Αθηναϊκού Τύπου, ετοιμάσει ένα νέο πακέτο στήριξης μικρών, μεσαίων επιχειρήσεων, επαγγελματιών. Προετοιμάζεται, με λίγα λόγια, για μια οικονομική βοήθεια μεσούντος του χειμώνα, που τα πράγματα φαίνεται ότι θα είναι στην πιο δύσκολη οικονομική και κοινωνική τους τελικά φάση και εξέλιξη. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Απολύτως έτοιμη για πρόσθετες παρεμβάσεις και μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το τέλος του έτους για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την πανδημία, δηλώνουν τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Οι εν λόγω παρεμβάσεις θα αποτυπωθούν στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού το Νοέμβριο και όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου, στο συγκεκριμένο πλαίσιο αυξάνεται και το αποθεματικό του προϋπολογισμού. Ειδικότερα, το αποθεματικό θα ανέλθει σε 3,2 ευρώ συνολικά, καθώς το 1 δισευρό του κανονικού αποθεματικού προστίθενται 600 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις COVID και 1,2 δισευρώ από τα κοινωνικά κονδύλια του προγράμματος React της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα εισπραχθούν. Μια από τις πρώτες παρεμβάσεις αφορά το επίδομα θέρμανσης και την καταβολή εντός του τρέχοντου έτους του κονδυλίου των 84 εκατομμυρίων ευρώ για τη χειμερινή περίοδο 2020-2021. Όπως μάλιστα αναφέρεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να διευκολυθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ αρχικά είχε προβληθεί να καταβληθεί στις αρχές του 2021. Παράλληλα, μένεται να ενισχυθεί και η ρευστότητα των πρατηριούχων με τις παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης, δεδομένου ότι υπήρξε κάθετη πτώση στον τζίρο τους κατά την περίοδο του lockdown.
Άλλες παρεμβάσεις για τις οποίες προς το παρόν τα στελέχη του Υπουργείου κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, αναμένεται να αφορούν την υποσχεδίαση ρύθμιση για τις ληξιπρώτες μεσοφυλές, οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά την καραντίνα. Όπως εξηγεί παράγοντας το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό σενάριο του προσχεδίου προϋπολογισμού για πρωτογενές έλλειμμα προβλέπει ότι επιπτώσεις από την πανδημία με τη σημερινή ένταση θα διαρκήσουν ως τα τέλη Μαρτίου-Απριλίου του 2021. Ενώ τονίζει πως στη συνέχεια θα επανέλθει η κανονικότητα και ειδικότερα στο σκέλος του τουρισμού. Στο Υπουργείο απέφχονται να παραταθεί η υγειονομική κρίση με τις αντίστοιχες επιπτώσεις στα τουριστικά έσοδα, καθώς θα οδηγηθεί η οικονομία στο πρωτογενές έλλειμμα του 3%. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πετυχθούν επιπλέον δαπάνες ή αναστολές των φορολογικών εσόδων. Σε διευκρινήσεις για τα μέτρα κατά του κορονοϊού προχώρησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα μέτρα για την Αττική που παραμένει στο επίκεντρο του κορονοϊού, ο κ. Γεωργιάδης είπε μιλώντας στο Sky ότι θα υπάρξει πολύ αναλυτική ανακοίνωση από τον Νίκο Χαρδαγιά, αλλά δεν θα ανακοινώσει κάτι καινούργιο. Όπως είπε, έχει έρθει το δεύτερο κύμα της πανδημίας στην Ευρώπη και η Ελλάδα εξακολουθεί να πηγαίνει πολύ καλά. Τόνισε δε ότι δεν υπάρχει θέμα γενικού lockdown στην Ελλάδα, ούτε να κλείσει εστίαση στην Αττική. Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι το τοπικό lockdown στην Αττική είναι πολύ δύσκολο να γίνει, επειδή θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην οικονομία. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν ήμασταν εκεί που ήμασταν το Μάιο. Όλοι έχουμε κουραστεί. Δεν υπάρχει ζήτημα lockdown. Δεν υπάρχει ζήτημα διάστασης με την Επιτροπή των Ενητικών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τέλος, επισήμανε ότι αν ζητήσουν οι επιστήμονες, θα γίνει καθολική η χρήση μάσκας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τοποθετήθηκε επίσης και άλλα δύο ζητήματα της επικαιρότητας, τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη Δίκη της Χρυσής Αυγής. Όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, δήλωσε πως είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τη Συμφωνία και αν μας δοθεί ευκαιρία να την αλλάξουμε, χωρίς να χρεωθεί η Ελλάδα ότι παραβίασε Συμφωνία. Όσο τηρείται από την άλλη πλευρά κατά γράμμα, τόσο θα πρέπει να τηρείται και από εμάς. Δυστυχώς, η συμφωνία είναι κακή, αλλά είναι υποχρεωτική. Για την απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι είναι μια ποινική διαδικασία και θα περιμένουμε αποτελέσματα. Τόνισε όμως, σχετικά με τον βανδαλισμό του Εβραϊκού Νεκροταφείου, ότι θα πρέπει όλη η ελληνική κοινωνία να καταδικάσει την ενέργεια αυτή. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Γιάννη Παργινό μαζί μας και απόψε για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ελπίζω καλησπέρα αύριο, Γιάννη, να μην σε όλη την Κέρκυρα, ναι, από την κορφή στον Πάτο και από τον Πάτο στην κορφή. Και ναι, φυσικά στα 7 νησά μας. Και στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Και στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Έλα, να μην παρεξηγούμαστε. Λοιπόν, όχι. Γιάννη, ελπίζω αύριο να μην έχεις δουλειά στο κέντρο της Αθήνας. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι ένα απόρθητο φρούριο. Επιχειρησιακά σχέδια, λέει, πολλαπλών διαστάσεων η ελληνική αστυνομία. Λογικό είναι, εδώ που τα λέμε. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι αύριο περιμένουμε μια απόφαση της δικαιοσύνης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Έχουμε ένα δεδομένο στα χέρια μας, ότι η εισαγγελέας της έδρας είπε ότι δεν αποδεικνύεται η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, που σημαίνει ότι υπάρχει προσωπική και μόνο ευθύνη του δολοφόνου του Παύλου Φίσα, του Ρουπακιά. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα εξανεμίζονται και εξαντλούνται. Ακριβώς. Και εδώ είναι ένα κρίσιμο μέγεθος, έτσι. Βεβαιότατα, αγαπητέ μου φίλε. Πραγματικά μπήκε. Δεν σημαίνει ότι η απόφαση. Λέω, Γιάννη, δεν σημαίνει ότι η εισήγηση του εισαγγελέα γίνεται πάντα δεκτή από το δικαστήριο. Από το δικαστήριο, ακριβώς. Θα σου πω ότι η πολιτική καταδίκη της Χρυσής Αυγής ήταν ομόθυμη, ομόψυχη και λίαν διακριτή από όλες τις στέργες του ελληνικού κοινοβουλίου. Και έχει προϋπάρξει και για τον ελληνικό λαό. Ακριβώς. Που δεν τους έδωσε δυνατότητα να μπει στην Βουλή, έτσι. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, φίλε μου Σπύρο Ζηνιάτη, τι να πούμε, να επαναλάβουμε την κατά Πλούταρχον φράση του Θηβαίου στρατηγού. Αρχία εσάβριον τα σπουδαία. Ναι. Τώρα, τι θα γίνει αύριο και τι θα είναι το σπουδαίο του αύριο. Καταλαβαίνεις, αν μπορώ εγώ να εκτιμήσω, να προβλέψω, να μαντέψω, ότι αν η απόφαση του δικαστηρίου είναι όπως την πρότεινε ο εισαγγελέας, καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχουν διαδηλώσεις στην Ελλάδα. Και αντιδράσεις. Και αντιδράσεις. Πολλές. Χρησιμοποιήσετε τον όρο αντιδράσεις που τα περιλαμβάνει όλα. Ακριβώς. Από ακραίες έως δημοκρατικές και πολιτικές αντιδράσεις. Αλλά εγώ λέω και κάτι ακόμη, Γιάννη. Εγώ το απέφχομαι. Ναι. Λέω όμως και κάτι, Γιάννη. Όπως θα το απέφχονταν ο οποιοσδήποτε Ελληνπολίτης, ναι, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτεία και η ελληνική δημοκρατία θέλει νηνεμία προκειμένου να σκεφτεί ειρηνικά και ήρεμα το από εδώ και πέρα της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, είναι οικονομικό, είναι ελληνοτουρκικά, είναι η υγειονομική κρίση,
καταλαβαίνεις ότι είναι μια κοινωνία η οποία θέλει την ηρεμία της. Δεν τυχαίο το ναι, αλλά είναι και μια κοινωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Γιάννη μου. Καταλήγει στο συμπέρασμα, Σπύρο μου, ότι 60% του πληθυσμού της γης έχει ψυχολογογικά προβλήματα από την υγειονομική και οικονομική κρίση. Λέω, Γιάννη, ότι είναι και μια κοινωνία η οποία είναι συνένοχη της ύπαρξης και της υπόστασης της Χρυσής Αυγής. Στη δική σου νεότητα και στη δική μου εφηβεία, ο Μιχαλολιάκος ήταν μια περιθωριακή παρεούλα όπου έκανε διαδηλώσεις με ντουντούκα και μάζευε 10-15 άτομα στα υπόγεια του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου της Αθήνας. Αν θα μου επιτρέψει. Και αυτή η παρεούλα, η οποία είχε καταδειχθεί, είχε καταδικαστεί ο Μιχαλολιάκος για βομβιστικές ενέργειες και πράξεις, για 18 μήνες έχει χτίσει φυλακή. Ποιος φταίει, αγαπητέ μου φίλε. Εγώ θα έλεγα, Γιάννη, η πραγματική διάσταση, η πραγματική ιδεολογία, ο πραγματικός πολιτικός στόχος και στόχευση της Χρυσής Αυγής έμειναν στη γωνία και δεν τα γνωρίζει η ελληνική κοινωνία. Εγώ νομίζω... Όταν η Γιαγιάκα, αγαπητέ μου φίλε, ή ο Θιούλης μου από τις μακρινές Λούτσες ψηφίζουν, λέω παραδείγματος χάρη, Χρυσή Αυγή, φταίμε και εμείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σε κανένα πάνελ δεν δεχτήκαμε εκπρόσωπο της. Μισό λεπτό. Το ΣΤΑΤ δεν το έκανε αυτό. Και κατηγορήθηκε για αυτό που λες. Δεν μιλάω διότι, για ΣΤΑΤ. Λέω για μας. Και λέω και για ένα πολιτικό προσωπικό που σήμερα βγαίνει και κάνει τον Κίσορα και τον Τιμητή και δεν είχε την πολιτική γενναιότητα με δημοκρατικούς όρους να αντιπαρατεθεί απέναντι στα ναζιστικά ένστικτα τα οποία εξέπεμπαν οι παράγοντες της Χρυσής Αυγής. Εκεί δεν είναι το θέμα. Είναι εξοπλισμένοι με επιχειρήματα, με ιστορία, με διδάγματα, με ιδανικά για να αντιπαρατεθεί και να αντιπαραταχθεί στην όποια Χρυσή Αυγή. Ωραία. Αυτό δεν το έκαναν τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με αποτέλεσμα. Λόγω του ότι δεν ανταποκρίνονταν. Μέρος της κοινωνίας να μην ξέρει τι σημαίνει το αυγό του φιδιού. Δεν το έκαναν επειδή αν υπήρχε εκπρόσωπος Χρυσής Αυγής στο πάνελ, οι κυρίες και οι κύριοι της αριστεράς, της δεξιάς, του κέντρου, της κεντροαριστεράς, αρνούνταν να προσέλθουν στο διάλογο. Μετά το επεισόδιο Κασιδιάρη και Κανέλη, το φάσμα του πολιτικού λεγόμενου συνταγματικού τόξου αρνούνταν να προσέλθει σε διάλογο και αντιπαράθεση με τα πρόσωπα τα οποία συναποτελούσαν την κορυφή έκφρασης εξουσίας της Αυγής. Τώρα να φοβόμαστε ποια θα είναι η αυριανή απόφαση του Δικαστηρίου. Λέω όμως το εξής. Και η Χρυσή Αυγή, αυτή η Χρυσή Αυγή έτσι όπως τη γνωρίσαμε με τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο, με τον Ηλία τον Κασιδιάρη και λοιπούς, να καταδικαστούν αύριο, αν δεν καταδικαστούν από το δικαστήριο που εγώ εύχομαι να καταδικαστούν, γιατί τους θεωρώ ηθικά, δημοκρατικά, ιδεολογικά, πολιτικά, κοινωνικά καταδικαστέντες. Υπάρχει μια άλλη Χρυσή Αυγή, φίλε και φίλε, αγαπητέ μου φίλε, η οποία είναι και στη Βουλή των Ελλήνων, διότι υπάρχουν άλλα κόμματα τα οποία εισέπραξαν αυτές τις ψήφους που δεν εισέπραξε ο Μιχαλολιάκος. Μήπως εννοείς ότι ο φασισμός είναι νοοτροπία και δεν είναι μόνο ιδεολογία? Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πρακτικές και αντιλήψεις απόλυτης θεώρησης και εξόντωσης της διαφορετικής άποψης, τις οποίες έχουμε δει να εκφράζονται σε ένα ευρύ φάσμα του πολιτικού μας τόξου. Πρώτον. Δεύτερον, για να μην εκθέσω πολιτικές δυνάμεις, θα φέρω ένα παράδειγμα τον εαυτό μου, αγαπητέ μου. Σε επίπεδο κοινωνικό, Γιάννη. Εγώ ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είμαι άνθρωπος δημοκρατικός, είμαι άνθρωπος συναισθηματικός, είμαι άνθρωπος που ερωτεύομαι, που αγαπάω, αλλά στην πρακτική μου ζωή μπορεί να είμαι και ο λίγοντι φασίστας. Εκεί είναι το θέμα. Και δεν το λέω γιατί εγώ είμαι και δεν είμαι και το ξέρεις. Είναι το απόλυτο. Αλλά μπορεί κάλλιστα τέτοιοι τύποι να κρυφτούν σε πολλά κομματικά μαγαζιά. Μα είναι μαγαζιά. Εκεί όταν η κοινωνία μας έχει, όταν η ιστορία μας έχει σκελετούς στην τουλάπα της και αποφεύγει στη λογική της εθνικής ιστορίας να δει το αυτονόητο και το αναγκαίο, το οποίο οδήγησε σε πλήστες όσες καταστροφές στην κοινωνία και σε θανάτους συμπολίτες κοινωνικών ομάδων, τότε ο φασισμός πάντα εκολάπτεται.
Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα και το μεγάλο ερώτημα. Και να σου πω κάτι, Γιάννη. Ποιος μπορεί να δικαιολογήσει το γιο ενός αξιωματικού, μιλάω για τον παπά, να φοράει την γερμανική σβάστικα? Κανένας. Ποιος μπορεί να δικαιολογήσει τον Μιχαλογιάκο να χελετάει στο στυλ του Χάιλ Χίτλερ? Κανένας. Όμως αυτή η κοινωνία, η οποία μαθαίνει από μικρή τις εκατόμβες των νεκρών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τους ψήφισε. Τους έστειλε στη Βουλή. Επαναλαμβάνω. Τους έκανε κίνσορες και τιμητές. Εξαρτώνται. Έτσι. Από το τι γίνεται μέσα στην ίδια την κοινωνία. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι on πολιτικό. Ναι. Δηλαδή ζει σε κοινωνίες. Ναι, δεν ζει σε απομονωμένα μοναστήρια, σωστά, σε ράκες, σε βουνάκια, σε ακόμα λαγκάρια. Και οι καλόγεροι φεύγουν. Άρα, από τα μοναστήρια, Γιάννη, και γίνονται ιερείς, Κυριάκοι και Αρχιμαντρίτες. Δεν άφησα εχμηγή τα μοναστήρια. Λέω το εξής. Εκείνο ότι το οποίο ήθελα να πω για να μην παρεξηγηθώ, Γιάννη, γιατί εγώ σέβομαι τα μοναστήρια, ναι, 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 και είμαι ορθόδοξος χριστιανός. Ναι, υπό την εντάξει, ότι δεν χρειάζεται δήλωση πίστεως. Λίγος λαός, λίγος κόσμος, λίγα άτομα. Γιάννη μου, αλλά όταν κάποιος μέσα σε μια κοινωνία διδάσκει και διδάσκεται, ναι, συμπεριφορά και πρακτική κοινωνική, και όπου τον άλλον θα τον κάνει άνθρωπο σωστό, ναι, έστω και αν μαλώνει θα τηρεί συγκεκριμένους κανόνες, έστω και αν μοιράζει μια περιουσία δεν θα τσακώνεται με τα αδέλφια του, έστω και αν χωρίζει με τη γυναίκα του θα παραμένει κύριος, έστω και αν χρωστάει θα μπορεί να πει στον εκείνον που του οφείλει, ρε φίλε, δεν τα έχω τώρα. Με άλλα λόγια, να είναι άνθρωπος σωστός, αγαπητέ μου φίλε. Γιάννη, καλό βράδυ. Αύριο θα έχουμε να πούμε πολλά, πιστεύω. Σε ευχαριστώ πάντως, πάρα πολύ. Θα σου πω το εξής. Πες το. Χαίρομαι τη συζήτηση μαζί σου για έναν λόγο. Πες το. Και δεν ξέρω αν είναι πιστευτός σε αυτούς που μας ακούνε. Δεν τηλεφωνιόμαστε για το τι θα πει ο ένας. Εννοείται. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Τα του κορονοϊού θα δούμε στην επόμενη ενότητα. Θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον καθηγητή της πνευμολογίας, τον Μίλτο Βασιλείου. Είναι σοβαρά τα πράγματα, πολύ σοβαρά τα πράγματα. Νομίζω ότι αξίζει οι πάντες να παρακολουθήσουν αυτή την περιγραφή της μάχης που δίνει ένας 25χρονος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα τα δούμε όμως σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Τρίτης, είναι 6 του μηνός Οκτωβρίου και είμαστε πάντα μαζί στη ροή του Δελτίου Ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Καταγράφουμε τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Η υπόθεση της πανδημίας είναι η σοβαρότερη ίσως ιστορία η οποία μας περιβάλλει, με θεμελιώδη ζητήματα τα οποία προκαλεί και για την δημόσια υγεία και για την ίδια τη ζωή και για την κοινωνία, τη συνοχή της, την πραγματικότητά της και για την διεθνή οικονομία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, πάμε να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Καποδίστρια για να τα δούμε τα δεδομένα της πανδημίας σήμερα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα. 399 κρούσματα στη χώρα μας. Αυξάνεται ο αριθμός των διασωληνωμένων. Διάβασα και εγώ στην αίθουσα σύνταξης και σε οριακή κατάσταση το Εθνικό Σύστημα Υγείας όσον αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας στην Αττική. Σπύρο, από και τον καθηγητή Μαγιορκίνη πριν από λίγο να λέει ότι είμαστε οριακά και τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Πάμε να σε ακούσουμε. Να πούμε ωστόσο όμως ότι στη σύνδεξη που παραχωρήθηκε ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Κοντοζαμάνης, υπογράμμισε ότι το σύστημα υγείας λειτουργεί 100%, τονίζοντας πως υπάρχει τόσο επάρκεια φαρμάκων, όσο και ότι χρησιμοποιούνται σε ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ και ότι στην παρούσα φάση φαίνεται ικανό να ανταποκριθεί στα δεδομένα τα οποία καταγράφονται. Στην παρούσα φάση, εντάξει. Τα ίδια πράγματα λέει, αλλά με άλλο τρόπο. 87 νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως πρέπει 399 κρούσματα και σήμερα καταλάβει. Ανάμεσά τους και ένας 25χρονος χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Ναι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η ιστορία του έχει γίνει viral στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας. Η περιγραφή των στοιχείων που αφορούν τη μάχη που δίνει ένα νέο παιδί, ένα παιδί το οποίο έκανε και αθλητισμό και έχει σημασία, διότι πολλοί πιστεύουν ότι είναι άτρωτοι σε αυτό τον ιό. Τελικά δεν ισχύει. Έχουμε και το παράδοξο σήμερα, Βαγγέλη, τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει μια ανάρτηση αρχικά στο Facebook και να λέει ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια γρήπη. Του το κατέβασε στο Facebook, έχει ειδοποιήσει στο Twitter και γίνεται της πόπης κυριολεκτικά στις ΗΠΑ σε σχέση με την ελαφρότητα αυτής της θεώρησης. Πες μας. Πάντως αυτό να κάνω μια σημείωση, ότι είχαμε και δημοσιεύματα τα οποία ήταν από την Αμερική και λέγανε ότι κανείς ασθενής σε όλο τον κόσμο που έχει νοσήσει δεν έχει λάβει τόσο ισχυρή προστασία όσο τον Ντόναλντ Τραμπ. Λογικό δεν αλλά, είναι. Αλλά ας φύγουμε από εκεί και να μείνω. Εάν δεν συνέβαινε με τον Ντόναλντ Τραμπ, τότε θα ήταν παράδοξο.
Ο πλανητάρχης είναι, Ευαγγέλη μου. Λογικό. Και να πούμε όσον αφορά αυτό με τους νέους που είπες, ότι είχαμε και ένα κρούσμα κορονοϊού που καταγράφηκε στην Κέρκυρα. Ένας 22χρονος Βρετανός. Μάλιστα. Βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Νεαρός ηλικία, 22 ετών. Επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Διαγνώστηκε θετικός, αλλά είναι συμπτωματικός. Λογικό είναι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Και να πούμε, Σπύρο, ότι στην Κέρκυρα, σύμφωνα με τον ΟΔΗ, δεν καταγράφεται κανένα κρούσμα κορονοϊού. Ευχαριστούμε. Έχουμε πολλέ φορέ την ορολογία. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το βίντεο με την ενημέρωση που έκανε ο καθηγητής Μαγιορκίνης σήμερα. Κρίσιμος αριθμός των διασωληνωμένων πλέον ξεπερνάει τους 80, αυξάνοντας σταδιακά την πίεση του συστήματος υγείας. Το μεγάλο βάρος του επιδημικού φορτίου παραμένει στην Αττική, με περισσότερες από 50% των νέων εγχώριων διαγνώσεων σε καθημερινή βάση. Όπως έχουμε πει, αναμέναμε στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αττική, η επιδημία να είναι αρκετά πιο δύσκολο να καμφθεί. Είναι πλέον προφανές ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και με την έλευση του χειμώνα αναμένουμε σημαντική αύξηση της μεταδοτικότητας. Η αύξηση της μετάδοσης που βλέπουμε σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν 10 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή αναμένεται να έρθει και στην Ελλάδα με την αντίστοιχη πτώση της θερμοκρασίας. Για τους μήνες που έρχονται θα χρειαστεί αρκετά μεγαλύτερη προσπάθεια και προσήλωση από όλους μας. Ωστόσο, μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δείχνει ότι σε μεγάλο ποσοστό στην Ευρώπη, περίπου 60%, έχει επέλθει κόπωση από την παρατεταμένη επιβολή μέτρων. Είναι λογικό ο κόσμος να επιθυμεί την επιστροφή στην κανονικότητα. Ωστόσο, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε. Η μάσκα και η απόσταση είναι τα όπλα μας σε αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθεια. Βάζουμε τη μάσκα διότι δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είμαστε μολυσμένοι. Η συντριπτική πλειοψηφία που κόλλησε τον ιό σε άλλους δεν το γνώριζε, γιατί όταν έκανε συμπτώματα ήταν ήδη αργά. Όλοι μας θεωρούμε ότι η πιθανότητα να κολλήσουμε είναι μέτρια έως χαμηλή. Ωστόσο, ο ιός ξεκάθαρα δείχνει ότι δεν κάνει διακρίσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ότι προσέβαλε τον Λευκό Οίκο, ενώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι και ο μόνος ηγέτης ο οποίος έχει προσβληθεί μέχρι σήμερα. Όταν θα κολλήσουμε λοιπόν, όσο μικρή και αν θεωρούμε αυτή την πιθανότητα, σε κάποιους από εμάς λοιπόν θα συμβεί, θα αναρωτηθούμε, κάναμε ό,τι πέρασε από το χέρι μας για να προστατεύσουμε τους γύρω μας. Δεν χρειάζονται υπερβολές. Χρήση μάσκας και αποστάσεις όπου είναι εφικτό. Υγιεινή χεριών και καλός αερισμός των κλειστών χώρων. Με 3-4 πολύ απλές συνήθειες, για όσο διαρκεί η πανδημία, βοηθάμε στο να κρατηθεί η επιδημία σε χαμηλά επίπεδα. Κυρίες και κύριοι, σας έχω ενημερώσει ότι έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας απόψε τον καθηγητή, τον κύριο Μίλτο Βασιλείου, τον καθηγητή της πνευμολογίας, σε μια συζήτηση σαν αυτές τις οποίες κάνουμε αρκετά συχνά για την εξέλιξη της πανδημίας και για όλα εκείνα τα δεδομένα τα οποία ο καθένας από εμάς πρέπει να έχει υπόψη του. Γιατρέ, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και θα χαρώ να έχουμε την άνεση. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Για να τα πούμε. Θα ήθελα να πω, μια και έκαμε μια εισαγωγή λέγοντας ότι βρισκόμαστε αρκετά συχνά, ότι με σεμνότητα αλλά χωρίς σεμνοτυφία μπορούμε να κάνουμε μια απολογισμό συναντήσεών μας, επικοινωνιών από τις 5 Μαΐου, για να δούμε ότι τελικά οι τηλεθεατές του καναλιού είναι ενήμεροι αρκετά, τόσο για τις επιστημονικές εξελίξεις, όσο και κυρίως, το δεύτερο θα ήθελα να δώσω μια έμφαση, ναι, την κριτική που κάνουμε και ασκήσαμε σε διάφορες φάσεις των μέτρων που λαμβανόταν όσον αφορά την προστασία. Και μάλιστα σε καλές μέρες, όπως σε αυτές τις πρώτες φάσεις της πανδημίας, όπου είχαμε σχολιάσει τις αντιφάσεις που παρατηρούνταν τότε γύρω από τα παιδιά, τις αντιφάσεις γύρω από τη μάσκα, και είχαμε τονίσει και το μεγάλο κίνδυνο να δημιουργηθεί μια αρνητική ψυχολογία. Κάτι που το είδαμε αργότερα να συμβαίνει με την απότομη, πολύ απότομη, άγαρμη λήξη των μέτρων που δημιούργησαν το ευνόητα το συνέστημα της λήξης της πανδημίας και όχι της καραντίνας και όλα τα συνεπακόλουθα του καλοκαιριού μέχρι τώρα, έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι, γιατρέ μου, αυτό το τελευταίο που είπατε είναι θεμελιώδες, γιατί σήμερα αυτά τα οποία πληροφορούμαστε, μαθαίνουμε και κυρίως καταλαβαίνουμε έχει να κάνει και με την ολιγορία μιας οργανωμένης πολιτείας στο να καταλάβει αυτό το οποίο έπρεπε να διαχειριστεί, να χτίσει και να δημιουργήσει και να απαιτήσει ίσως από ένα σημείο και μετά τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση της αντιμετώπισης μιας πανδημίας. Δεν είμαι σίγουρος ότι πρόκειται για αδυναμία ή για πρόκειται για κάποιες επιλογές, γιατί ουσιαστικά βλέπω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε δύο τερατώδεις αντιφάσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι αδύνατο να μιλάς για μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό την ώρα που έχεις αυξήσει τον αριθμό των μαθητών αναέθρωσα. Είναι πρωτοφανές αυτό. Είναι και προκλητικό. Δεν χρειαζόταν ενδεχομένως. Αλλά δείχνει άποψη, δείχνει αντίληψη. Με εκείνο το
έολο επιχείρημα έως ειρωνικό, μάλλον αντικείμενο ειρωνίας επιχείρημα των 17 μαθητών ανά μέσον όρο. Δεν είναι ο μέσος όρος που καθορίζει τα πράγματα, όπως ξέρουμε. Και δεύτερον, αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα στις συγκοινωνίες στις δύο μεγάλες πόλεις Ελλάδας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου ως γνωστόν κατοικεί το 6,5, το 65-70% των Ελλήνων. Έτσι. Και κατά συνέπεια, λοιπόν, ξέρουμε. Και σε άλλες, ότι... και σε άλλες περιπτώσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε μικρότερες πόλεις, όπου τα πράγματα δεν έχουν τη λειτουργική τώρα διαχείριση. Αρχίζουν και απλώνουν και σε μικρότερες πόλεις. Ναι, ναι. Επίσης, γενικώς βλέπω ένα πνεύμα έτσι, ας πούμε, τυπικής εφαρμογής μέτρων. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από τις τράπεζες, παρατηρείται και στην πόλη μας καθημερινά ένας μεγάλος συνωστισμός. Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν εκεί, οι οποίοι δεν φοράνε μάσκα και οι οποίοι όταν μπουν μέσα, βεβαίως φοράνε και μάσκα, πρέπει ναι. να φοράνε τη μάσκα τους, να μπαίνουν ένας-ένας ή δύο-δύο, ανάλογα με την χωρητική δυνατότητα του καταστήματος. Αλλά όταν βρίσκονται έξω, υπ' αυτούς τους όρους, είναι αστείο. Αν κάποιος εκεί πέρα είναι ήδη φορέας του ιού, και δυνάμει πρέπει να θεωρούμαστε όλοι οι φορείς του ιού, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα προσφέρει, θα συμβάλλει στην διάδοση του ιού. Αυτό θα συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Αυτός ο συνωστισμός συμβαίνει έξω από τράπεζες, έξω από δημόσιες υπηρεσίες, έξω από πολυκαταστήματα, έξω από σχολεία. Σήμερα το πρωί το βίωσα σε ένα σχολείο. Ας πούμε, οι γονείς ήταν αρκετοί έξω σε πολύ μικρό στενό χώρο. Τα παιδιά όταν μπαίναν μέσα φορούσαν τη μάσκα. Πολύ καλά έκαναν τα παιδιά. Και όταν βγαίναν από την έξοδο, αγκαλιά, χωρίς μάσκα. Οι γονείς όμως δεν έκαναν καθόλου καλά που έκαναν αυτό το πράγμα. Και βέβαια, δεν θεωρώ, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να καθαγιάσω ούτε να συγχωρέσω κανέναν. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και ίσως να είμαι από αυτούς που εισηγήθηκαν τον όρο ψεκασμένοι για τη στάση διαφόρων. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει ένα πνεύμα, μια στάση της πολιτείας, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ήταν προκλητικά αντιφατική. Έτσι που δημιούργησε το συνέστημα ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, είναι ένα βολικό συνέστημα. Η ψυχολογία όλων μας θέλει να πάει εκεί, έτσι. Εξάλλου δεν είναι ιδανικό να φοράμε μάσκες και να παίρνουμε αυτά μέτρα, δεν θέλουμε να ζήσουμε έτσι. Μας χρειάζεται να ζήσουμε για κάποια χρονική περίοδο, αλλά δεν είναι καθόλου ιδανικός αυτός ο τρόπος ζωής. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν γενικεύσουμε και δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο, βρισκόμαστε σε μια μεγάλη ξάπλωση αυτού που λέγεται δεύτερο κύμα, που στην ουσία είναι το πρώτο κύμα που διακόπηκε όταν άρθηκαν τα μέτρα προστασίας. Και το πιο τραγικό είναι ότι βλέπουμε ότι ο Τραμπ τελικά είναι ο περιφρουρημένος ηγέτης των ψεκασμένων. Με όποια πλευρά και να το δει κανείς, είτε πραγματικά, είτε υποθετικά, είτε συνωμοσιολογικά, συμβαίνει αυτό το πράγμα, συμβαίνει. Καλά, γιατρέ, αυτός ο συνδυασμός, αυτό το κοκτέιλ φαρμάκων, είναι απλοϊκός ο όρος που χρησιμοποιώ, έτσι το έχω καταλάβει. Είναι ωραίος, σωστός. Ένα κοκτέιλ φαρμάκων μου παίρνει, το οποίο μάλιστα δεν έχει πάρει και έγκριση από τον Αμερικανικό Φορέα Φαρμάκων. Φαίνεται να είναι λειτουργικό όμως. Που σημαίνει εδώ ότι το είχαμε ξανασυζητήσει εδώ και τρεις μήνες πριν εδώ, όταν μιλούσαμε και είχα τοποθετηθεί λέγοντας ότι είμαι πιο αισιόδοξος για τα φάρμακα από ότι είμαι για τα εμβόλια. Πολύ σωστά το λέτε. Και μάλιστα είχα αναφέρει τότε το παράδειγμα του πλάσματος, που ουσιαστικά είναι ένα φάρμακο. Του πλάσματος των θεραπευμένων, των επιβιωσάνων και θεραπευμένων από τον κορονοϊό. Μάλιστα. Όπου έχοντας έτοιμα αντισώματα το δίνουμε, είναι κάτι σαν τον αντιτετανικό ορό, ας το πούμε. Μάλιστα. Έτσι αυτό. Ναι, ναι. Αλλά που δεν είναι συνθετικός, είναι έτοιμος, φτιαγμένος αυτός. Λοιπόν, τώρα έρχονται και δύο μάλιστα συμπατριώτες από ό,τι ακούω, της Regeneron, οι οποίοι φτιάξανε έτοιμα μονοκλονικά αντισώματα και μάλιστα δεν φτιάξανε, να φτιάξανε δύο για να μπορούν να κάνουν καλύτερη καταπολέμηση του ιού. Είναι σε σωστή λογική αυτή η υπόθεση. Μακάρι αυτό να γενικευθεί, μακάρι αυτό να αποδειχθεί χρήσιμο. Τα οποία, γιατρέ μου, φάρμακα θα τα έχει στα χέρια της η διεθνής κοινότητα, δηλαδή ή θα τα έχει μόνο το ταξικά ανώτερο κοινωνικό, τα κοινωνικά στρώματα, αυτά που έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν. Θα έχουμε μια μαζική παραγωγή αυτού του φαρμάκου? Κοίταξε, Σπύρο, η απάντηση εδώ κατά κάποιο τρόπο είναι η απάντηση σε αυτό που υπόθηκε πριν από τις μερικές μέρες και από τα πρωθυπουργικά χείλη της Ελλάδας, ότι ο ιός τελικά είναι πολύ δημοκρατικός και δεν φίδεται ανθρώπων να προσβάλλει. Είναι αλήθεια ότι ο ιός, και το έχω γράψει αυτό και στη Φεακία που είναι το blog μου, ότι ο ιός δεν ζητάει πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας, ούτε αλήθεια πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, ζητάει στη συνέχεια, είναι πολύ απαιτητικός στη συνέχεια. Και στη συνέχεια, άπαξ και επέλθει ο ιός, εκεί οι απαιτήσεις του είναι καθαρά ταξικές.
δεν είναι για όλους οι μονάδες εντατικής θεραπείας, δεν θα είναι μάλλον, και το βλέπουμε ήδη με τις απειλές του μπουκώματος. Κάποιοι θα μπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση, κάποιοι όχι. Κάποιοι θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις θεραπείες, στους γιατρούς και στις θεραπείες, κάποιοι όχι. Κάποιοι θα μπορούν να αναλαμβάνουν το βάρος πολυέξοδων καταρχήν φαρμάκων ή και εμβολίων, και κάποιοι άλλοι δεν θα μπορούν να το αναλαμβάνουν, έτσι. Η ταξικά δομημένη κοινωνία θα φανεί και θα αποκαλυφθεί στη συνέχεια όλο και περισσότερο. Μου αρέσει το αποκαλυφθεί. Ας παραγνωρίζουμε και κάτι άλλο, με επιτρέπεις. Και μου αρέσει, πω, γιατρέ, το αποκαλυφθεί, διότι αυτό είναι το κρίσιμο μέγεθος που κρίνει όλους μας τελικά ως πολίτες συνειδητοποιημένους, ικανούς να καταλάβουμε αυτό που θα πει ο Μίλτος Βασιλείου, αυτό που θα πει ένα μέσο ενημέρωσης που δεν είναι εξαρτώμενο από ένα σύστημα εξουσίας. Δηλαδή η αποκάλυψη μιας ταξικότητας στη διαχείριση μιας πανδημίας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Μα πάρα πολύ σοβαρό, γιατρέ μου. Βεβαίως και είναι, και θα ήθελα να τονίσω μια άλλη πλευρά. Έρχεται ο χειμώνας. Σήμερα ο Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, και το επανέλαβαν και οι επίσημοι επιδημιολόγοι, δήλωσε και ζήτησε αλλάξτε ρότα, είπε στις κυβερνήσεις του κόσμου, στις κυβερνήσεις των μεγάλων φιλελεύθερων καπιταλιστικών χωρών. Ο κόσμος κουράστηκε και δεν αντέχει. Και η κούραση αυτή δεν είναι απλώς μια ψυχολογική κούραση, που και αυτή μόνο να ήταν θα ήταν εύλογη. Είναι μια κούραση οικονομική, είναι μια κούραση δυσανεξίας. Οι άνθρωποι, αν συνεχιστεί έτσι και συνεχίζουν να παίρνουν αυτά τα μέτρα, είναι προφανές ότι η οικονομική δραστηριότητα θα υποστεί ύφεση και θα την πληρώσουν οι χαμηλόμισθοι, θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Έτσι είναι. Αυτή οι δύο παλαιστές. Άμεσα, έτσι. Οι δύο παλαιστές. Τα άμεσα παράπλευρα θύματα, ταξικά θύματα της πανδημίας. Και αν αυτά φαίνονται έτσι λίγο αριστερά, ας το πούμε, θέλω να πω ότι ποια είναι η πρόσφατη κατεύθυνση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ξεχάστε το χρέος, αυξήστε τις δαπάνες και τις δημόσιες επενδύσεις. Δηλαδή, να τρίζουν τα κόκαλα του Φρίντμαν. Έτσι. Μα λίγο πολύ αυτό το είδαμε τη δεκαετία του 30 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Διατρέχουμε ένα λεπτό. Λογικό είναι. Ο νεοφιλελευθερισμός, ο οποίος υποσχόταν λύσεις στο τέλος της ιστορίας και δεν συμμαζεύεται. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα λοιπόν έρχονται οι. Και ο Φουκουγιάμα έχει διαψευστεί, γιατρέ. Και ο Φουκουγιάμα έχει διαψευστεί. Γιατρέ, ναι, έχουμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Επειδή θα έχω τη χαρά και τιμή να σας φιλοξενήσω τις επόμενες μέρες και με άνεση χρόνου. Κλείνοντας τη συνομιλία μας, όλες τις προηγούμενες φορές είπατε ότι πέραν των ευθυνών που μπορούμε να τις απεδώσουμε και ίσως κοινωνικά να δράσουμε, υπάρχει και η έννοια της ατομικής ευθύνης, το έχετε πει από την πρώτη στιγμή των πρώτων συζητήσεων που κάναμε. Ναι, παραμένει. Παρακαλώ. Ότι θεωρώ ότι η ατομική ευθύνη είναι προϊόν και αποτέλεσμα της συλλογικής στάσης της πολιτείας. Είναι μια αντανάκλαση δηλαδή της πολιτείας. Ναι, σωστά. Και μια αμφίδρομη δράση. Και θέλω να παρακαλέσω τους συμπολίτες, γιατί θεωρώ ότι και πάρα πολλούς από αυτοί που καλοπροαίρετα αμφισβητούν, γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, έτσι. Ναι, υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Είναι όλοι. Υπάρχουν, γιατρέ μου, υπάρχουν. Υπάρχουν, υπάρχουν καλοπροαίρετοι που αμφισβητούν, ναι. Και αιτιολογήσαμε τόση ώρα. Αυτό κάναμε προηγουμένως. Αιτιολογούσαμε γιατί υπάρχουν καλοπροαίρετοι αμφισβητείες της ύπαρξης του ιού ή της σημασίας του ιού. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο ακόμα. Γιατί πολλοί λένε εντάξει, υπάρχει ιός, αλλά ο ιός αυτός είναι σαν το κοινό κρυολόγημα. Ναι, ναι. Είναι σαν, το, είναι σαν τον κύριο Τραμπ. Για να διαβεβαιώσω. Ότι κάνουν κακό και στον εαυτό τους, κάνουν κακό και συνολικά στην κοινωνία και ασφαλώς υπηρετούν το σύστημα χωρίς να το καταλαβαίνουν. Γιατί το σύστημα τι θέλει να προωθήσει? Την ανοσία της αγέλης. Η ανοσία της αγέλης είναι μια πάρα πολύ φθηνή λύση, θα την εξηγήσουμε, θα την συζητήσουμε αν θέλεις μαζί από κοντά, ναι, ναι, ναι. Της οποίας η λογική είναι μία, όποιος ζήσει και όποιος πεθάνει. Τζόνσον, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά στην τρίτη ενότητα του σημερινού δελτίου μας. Θα δούμε αρκετά ρεπορτάζ, θα δούμε και αυτή την αντιφασιστική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε αργά σήμερα το απόγευμα στην Κέρκυρα και πορεία στους κεντρικούς δρόμους. Σε λίγη ώρα ξανά μαζί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βράδυ Τρίτης, 6 του μηνός, και είμαστε πάντα μαζί στη ροή του σημερινού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Πάμε στην τρίτη ενότητα να δούμε αρκετά θέματα την τοπική δισκογραφία και φυσικά θα ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο εξελίχθηκε από νωρίς σήμερα το απόγευμα στους δρόμους της πόλης Κέρκυρας. Είχαμε προσκλητήρια από διάφορες συλλογικότητες
συλλαλητήρια τα οποία είχαν να κάνουν με την έκφραση της τοπικής κοινωνίας σε ένα αντιφασιστικό πνεύμα. Αύριο περιμένουμε στις 11 το πρωί την ετοιμιγωρία της ελληνικής δικαιοσύνης για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο Βαγγέλης Καποδίστρας έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Σύλλογοι, φορείς, σωματεία, οργανώσεις κάλεσαν σε κινητοποίηση μια μέρα πριν την απόβαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουμπακιά. Συγκεκριμένα υπήρξαν δύο καλέσματα, ένα στις 5.30 στην πλατεία Γεωργάκη που καλούσε η κίνηση το Μέρα 25 καθώς και συλλογικότητες. Μια ώρα αργότερα σε κινητοποίηση καλούσαν στο εργατικό κέντρο σωματεία και φορείς. Αυτό το οποίο ζητούσαν οι δηλωτές και στις δύο συγκεντρώσεις ήταν αύριο να αποφασιστεί η καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την αυριανή απόφαση του δικαστηρίου και ελπίζουμε να σηματοδοτήσει μια καινούρια αρχή για την ελληνική κοινωνία. Και είναι το μόνο πράγμα το οποίο θα δικαιώσει όλο τον Παύλο, τους νεκρούς, τους δαρμένους και όλους τους ανθρώπους δημοκρατικούς αγωνίζονται για να πατάξουν τον φασισμό και τον νεοναζισμό στην Ελλάδα. Ότι είναι πάρα πολύ βασικό ο κόσμος να δείχνει αντανακλαστικά τέτοιου τύπου και να μαζεύεται εσείς όμως εδώ σήμερα έτσι για να καταδικάσει τον φασισμό, τον νεοναζισμό και όλα τα μορφώματα τα οποία απορρέουν από αυτό. Ακόμα και αν αύριο η απόφαση του δικαστηρίου είναι η καταδίκη των εγκληματιών φασιστών της Χρυσής Αυγής, δεν θα έχουμε ξεμπλέξει με τον φασισμό και τον ναζισμό. Για να ξεμπλέξουμε μια και καλή από αυτό το τέρας, θα πρέπει να αναμετρήσουμε η προσπάθεια αύξησης των κερδών των μεγάλων αφεντικών. Δεν ξεχνάμε όλες τις εγκληματικές ενέργειες που έχει κάνει η Χρυσή Αυγή στο παρελθόν, τη δολοφονία του Φίσα, την επίθεση σε μέλη του ΠΑΜΕ, στους Αιγύπτιους ψαράδες, στις λαχαναγορές, στις λαϊκές. Δεν ξεχνάμε τον τραμπούκικο τρόπο και δεν ξεχνάμε ότι είναι μια εγκληματική ναζιστική οργάνωση όπου η μόνη θέση που έχει είναι στο χρονοτούλο από της ιστορίας και μέσα στη φυλακή. Δεν ξεχνάμε ότι είναι η απόγονη των οπαδών του Χίτλερ, της Χούντας των Συνταγματαρχών. Δεν ξεχνάμε όλα αυτά και γι' αυτό είμαστε εδώ να διαδηλώσουμε, να πούμε ότι μία μόνο είναι η απόφαση η οποία πρέπει να βγει αύριο και αυτή είναι καταδικαστική με τη μέγιστη δυνατή ποινή. Φυσικά η αυριανή ημέρα θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλησπέρα στον κυρία Κομάνες, είναι μαζί μου, είναι εδώ στο στούντιο για να δούμε ένα θέμα το οποίο μας έχει προκαλέσει αίσθηση, το αλλιεύσαμε γι' αυτό σήμερα. Από τα δίχτυα κοινωνικής επικοινωνίας. Καλησπέρα Κυριάκο. Καλησπέρα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τις παραμέτρους αυτής της περίπτωσης. Έχει γίνει viral ήδη στα κεντρικά μέσα. Έκανε το γύρο της Ελλάδας. Με ενημερώνουν. Στα κεντρικά τηλεοπτικά δίκτυα και βεβαίως είναι από τα πρώτα θέματα στα social media. Πάμε να μας πεις. Μιλάμε για εικόνες στα καλά του καθημερινού αστυνομικής βίας χθες το απόγευμα στην περιοχή του Σολάρι. Έξω από γνωστό πρακτορείο ΟΠΑΠ. Αυτές είναι οι εικόνες που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αυτόπτες μάρτυρες. Και όπως φαίνεται μιλάμε ξεκάθαρα, τώρα γιατί. Μιλάμε συλλαμβάνεται γιατί. Από 4 ένστολους ένας αγνώστου μέχρι εκείνη τη στιγμή άνδρας, ο οποίος δεν συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις. Οι αστυνομικοί δήλωσαν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της δικογραφίας, ότι ήταν μέσα στο πρακτορείο και δεν φορούσε μάσκα. Μάλιστα. Τον έβγαλαν έξω για τα περαιτέρω. Αυτός αρχικά είπε «Δεν ήμουν μέσα, ήμουν έξω». Μετά τόνισε με έμφαση «Εσείς γιατί δεν φοράτε μάσκα, είμαι καρδιοπαθής, μην με πλησιάσετε, μην με κάνετε εδώ πέρα θέμα στη γειτονιά, να σας ακολουθήσω με το αυτοκίνητό μου, να πάμε στο τμήμα για τα περαιτέρω». Και όταν, όπως λένε οι αστυνομικοί, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή, όταν πήγε προς το αμάξι του, θεώρησαν ότι πάει να το σκάσει. Και τον μπουζούριασαν κατά κοινώς λεγόμενα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια άλλη εκδοχή από αυτόπτες μάρτυρες, γιατί υπάρχουν και άλλα βίντεο, αλλά περιέργως δεν έχουν δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα, με πιο σκληρές θα έλεγα εικόνες από αυτές που βλέπουμε. Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι ο άνθρωπος καθόταν έξω από το πρακτορείο, δεν φορούσε μάσκα, και αυτό είναι το απολύτως φυσιολογικό, και για κάποιο λόγο του ζήτησαν διευκρινήσεις. Ενοχλήθηκε, επέμεινε. Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε στα πλάνα. Ακολουθήθηκε η διαδικασία αυτοφόρου. Βεβαίως. Ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφόρου. Εξημέρωσε στα κρατητήρια. Στις 11 το πρωί πήγε στο αυτόφορο. Μάλιστα. Αφέθηκε ελεύθερος. Δεν προσδιορίστηκε τακτική δικάσιμος. Mm-hmm. Ζητήθηκε από τον πρόεδρο περαιτέρω προανάκριση και αναμένουμε τις εξελίξεις. Η διαδικασία. Έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει ανακοίνωση αυτή τη στιγμή. Είναι εικόνες άγνωστες, ναι, για την Κέρκυρα. Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση. Ίσα-ίσα που από την πρώτη στιγμή και βλέποντας το θέμα αυτό να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κεντρικά και από το εδώ γραφείο τύπου, εκδόθηκε άμεση ανακοίνωση. Σε τίτλους, συνελήφθη μεταπός για απειλή και άσκηση βίας κατά αστυνομικών, υπέβαλε έγκληση σε βάρος αστυνομικού για απλή σωματική βλάβη και εξύβριση. Προκύπτει δηλαδή ότι ο συλλευτής έχει υποβάλει έγκληση σε βάρος αστυνομικού για τη συμπεριφορά του. Τώρα, μεταξύ μας, ό,τι και να έγινε. Αυτό το λιτό το οποίο διάβασες ήταν όλο και όλο. Είναι και άλλα. Περιγράφει, ας πούμε, τη δική του εκδοχή, ναι, την οποία σου έδωσα υπό τη μορφή πληροφοριών. Πριν ολοκληρωθεί ο αστυνομικός έλεγχος, έφυγε από το σημείο τρέχοντας και εισήλθε στο αυτοκίνητό του. Ενώ στη συνέχεια αντιστάθηκε στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Εσείς τώρα πιστεύετε, με βάση αυτά τα πλάνα, ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε κάτι σοβαρό για να τον έχουν τέσσερις στο έδαφος? Εκτός και υπάρχουν άλλα πλάνα που δεν δείχνουν τι έχει προηγηθεί. Οπότε θα το συνεχίσουμε το ρεπορτάζ για να μάθουμε. Βεβαίως ο Νίκος ο Μποζίκης από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων θα είναι τηλεφωνικά κοντά μας στο υπάρχει θέμα για τα περαιτέρω. Να δώσει μια απάντηση και μια εξήγηση, να δούμε το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών τι λέει σε αυτήν την ιστορία. Θα τα πούμε πολλά απόψε το βράδυ. Θα μιλήσουμε και για τη Χρυσή Αυγή. Θα μιλήσουμε για το ζητούμενο της υπόθεσης που λέγεται ναζισμός και φασισμός στη χώρα μας. Είναι μια ιστορία που δεν είναι απλή. Δεν έχει να κάνει μόνο με την αρχή και το τέλος μιας δικαστικής διαδικασίας. Έχει να κάνει με μια κοινωνία η οποία νομίζω ότι οριακά πολλές φορές αντιμετωπίζει τις καταστάσεις και με το θυμικό ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε ένα άλλο θέμα, να φύγουμε δηλαδή από αυτό, το οποίο επαναλαμβάνω θα το δούμε στο υπάρχει θέμα. Πάμε στη Βόρεια Κέρκυρα. Έχουμε καταγράψει όλες τις προηγούμενες μέρες όχι απλά εντάσεις, αλλά και δυσκολίες πια στη λειτουργία αυτής της αυτοδιοικητικής οντότητας. 19 δημοτικοί σύμβουλοι, όλες οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, ζήτησαν από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να μην πραγματοποιηθεί η πραγματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το σύστημα της διαπεριφοράς, αλλά να γίνει μια ζωντανή συζήτηση, να γίνει κανονική συνεδρίαση δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επέβαλαν και ερωτήσεις και διάλογο και συζήτηση και τελικά λήψη απόφαση. Πάμε να δούμε περισσότερο. Την άχθηκε στον αέρα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας, καθώς οι 19 που είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους, καθώς συνεδρίες θα πραγματοποιούνταν διαπεριφοράς, δεν συμμετείχαν σε αυτή. Στο κείμενό τους, οι 19 δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας είχαν επισημάνει πως ήταν διατεθειμένοι να δηλώσουν παρόν στη συνεδρίαση, αρκεί τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία αφορούν συζήτηση και διάλογο, όπως για παράδειγμα το πρώτο θέμα που αφορούσε τις πάγκες για τους αυλιώτες, τα ζητήματα τα οποία αφορούσαν τον υπηαγωγείο του Πλάτωνα, καθώς και η πρόσληψη και αύξηση του αρίου των σχολικών καθαριστριών να αποσυρθούν και να τεθούν σε διαζώ συνεδρίας. Με απάντησή τους 19 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους της Βόρειας Κέρκυρας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Παπαδάτος είχε επισημάνει πως λόγω της κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία, η κείμενη νομοθεσία δεν προκρίνει κάποια μορφή συνεδρίασης έναντι της άλλης. Όπως φαίνεται, η απάντηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου δεν επηρέασε την απόφαση του 19, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση αναβληθεί. Με νέα του πρόσκληση, πάντως, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας καλεί σε τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου πάλι για περιφοράς το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με ώρα έναρξη στις 6 και ώρα λήξης 9. Στη ημερήσια διάταξη, μάλιστα, παραμένουν και τα κρίσιμα θέματα τα οποία οι 19 δημοτικοί σύμβουλοι του Δημού Βόρειας Κέρκυρας είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στο να τεθούν σε μια διαπεριφορά συνεδρίας. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στο εργατικό κέντρο της Κέρκυρας, όπου η ένταση συνεχίζεται. Θυμίζω ότι έχει απαιτηθεί από μια σειρά σωματείων να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη μιας κανονικής διοίκησης. Η διοίκηση σήμερα είναι μια διοίκηση με διορισμό από την δικαιοσύνη. Είναι γνωστά τα θέματα του εργατικού κέντρου, να μην τα απολογούμε. Πάμε να δούμε περισσότερα στο νέο επεισόδιο. Εμφύλωσε εξεσπάσει στο εργατικό κέντρο Κέρκυρας μετά την χθεσινή ανακοίνωση της προσωρινής διοίκησης του εργατικού κέντρου που κατηγορεί τον πρόεδρο του Συνδικάτου Ξενοδοχείων Υπαλλήλων και Επισητισμού Τουρισμού, Σταμάτη Πελάη, ότι προσπαθεί να ασκήσει πίεση και να διαμορφώσει κλίμα προκειμένου να γίνουν εκλογές εν μέσω πανδημίας. Ο γραμματέας προσωρινής διοίκησης του εργατικού κέντρου Κέρκυρας, Σπύρος Αργυρός, ξεκαθαρίζει πως με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, δεν μπορούν να γίνουν εκλογές. Κατηγορώντας μάλιστα τους αντιπροσώπους που εκλέγονται με ψηφοδέλτιο του ΠΑΜΕ ότι προχωρούν σε κινήσεις εντυπωσιασμού. Άρα, μέχρι 31 Δεκεμβρίου και σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν να γίνουν εκλογικές διαδικασίες στο εργατικό κέντρο. Οι εκλογικές διαδικασίες δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να γίνουν, διότι υπάρχει τρίτη παράταση, η οποία θεσμοθετήθηκε με το νόμο 47
22 του 2020, σύμφωνα με τον οποίο εκλογικές δικασίες δεν μπορούν να γίνουν, γιατί δεν μπορούν να γίνουν οι γενικές συνελεύσεις, λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού του κορονοϊού. Ανάλογες παρατάσεις είχαν δοθεί και τον Μάρτιο, είχαν δοθεί και τον Ιούνιο. Στις ανάλογες παρατάσεις δεν είχε γίνει καμία μα καμία διαμαρτυρία του συνδέσμου ξενοδοχοπαλλήλων και επισητισμού, έτσι όπως χαρακτηρίζεται. Δεν είχαν γίνει καμία ενστάση και δεν είχαν γίνει μάλιστα και προπυλακισμοί και επιθέσεις εναντίον των άλλων μενών της διοίκησης του εργατικού κέντρου από τα προσκόμενα στο ΠΑΜΕ σωματεία που εκπροσωπούνται στο εργατικό κέντρο. Παράλληλα, γίνηκαν εκλογές στο σύνδεσμο ξενοδοχοπαλλήλων, στον παλιό σύνδεσμο ξενοδοχοπαλλήλων, και υπάρχει μια δικαστική διαμάχη αυτή τη στιγμή με την Ομοσπονδία, η οποία η ίδια η Ομοσπονδία που υπάγεται το σωματείο, το καινούριο σωματείο επισητισμού τουρισμού, έχει καταφύγει στα δικαστήρια για διαφανείς διαδικασίες, για διαδικασίες οι οποίες δεν προβλέπονται σύμφωνα με το 1264. Σύμφωνα και με αυτά που αναφέρονται στη δικαστική αυτή διένεξη, υπάρχουν όντως θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν από τη δικαιοσύνη και θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση αν είναι σύνομα σύμφωνα και με το 1264. Ήταν προχτές στις 28/9 υπήρξε αυτή η ημερομηνία, ήταν η ημερομηνία στην οποία θα συζητώνταν στο δικαστήριο το θέμα της. Είναι μια ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί. Και πάλι σας λέω όμως ότι σύμφωνα και με την τηλεφωνική διευθύνση δεν μπορούν να γίνουν εκλογές και δεν προβλέπεται από τον νόμο αυτό διαδικασία μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Από την πλευρά του, ο Σταμάτης Πελέης τονίζει πως η διοίκηση του εργατικού κέντρου χρησιμοποιεί ως πρόσχημα τον κορονοϊό προκειμένου να παρατείνει τη θητεία της και μάλιστα σε μια εποχή που τα σωματεία εργαζομένων του εργατικού κέντρου λειτουργούν κανονικά. Για μας, για το κίνημα, για τους εργαζόμενους δεν υπάρχουν. Τους βλέπετε πουθενά. Τους βλέπετε στο δρόμο, τους βλέπετε στους χώρους δουλειάς, τους βλέπετε να παλεύουν για τους εργαζόμενους. Πουθενά. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν οι κύριοι. Και από την πρώτη στιγμή που διοριστήκανε, αφού εξαπατήσανε το δικαστήριο, 4 από τους 5 διοριστήκανε για να κάνουν εκλογές, από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να κάνουν αυτό για το οποίο τους διόρισε το δικαστήριο. Μάλιστα στις 10 του Μάρτη τους καταθέσαμε έγγραφο αίτημα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και Γενική Συνέλευση για να γίνει εκλογές. Τότε που δεν υπήρχε κορονοϊός. Το πετάξανε στα σκουπίδια. Τώρα τους ξανακάνουμε η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των αντιπροσώπων. Είναι υποχρεωμένοι μέχρι τις 22 Οκτώβρη να ακούσουν το αίτημα, σύμφωνα με το καταστατικό, το αίτημα των 56 αντιπροσώπων που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία. Αν δεν το κάνουν, 25 του Οκτώβρη θα γίνει η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά. Και θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες για να ανατραπεί η λιγμένη διοίκηση που ασκεί τα καθήκοντά της από την ισχύ και τη δράση του κορονοϊού. Λοιπόν, τα συνδικάτα λειτουργούν, τα συνδικάτα παλεύουν σε δύσκολες, αντίξωες συνθήκες, με εμπόδιο και την πανδημία. Όμως η πανδημία και η όποια αρνητική κατάσταση υπάρχει δεν είναι αυτή που θα αναστείλει και θα κλείσει τη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργάνων. Με γεια τους, με χαρά τους. Να πάνε σπίτι τους, να ηρεμήσουν και οι εργαζόμενοι, να μην βάζουν άλλα εμπόδια στους εργαζόμενους από αυτά που συνεχίζουν και βάζουν. Πάντως, στον χώρο των ξενοδοχοπαλλήλων, σύμφωνα με τον κύριο Σταμάτη Πελάη, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Τουρισμού Επισητισμού, τα προβλήματα είναι σοβαρά, οι αναγκαιότητες πολλές και πάνω απ' όλα υπάρχει μια αναγκαιότητα. Να στηριχθεί αυτός ο κόσμος με μέτρα από την κυβέρνηση οικονομικού χαρακτήρα, καθώς οι μήνες που ακολουθούν είναι μήνες δύσκολους για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εισπράξει μόνο το 1/3 αυτών των χρημάτων που υπό κανονικές συνθήκες θα έπαιρναν από την εργασία τους. Αντιπροσωπεία του Συνδικάτου της Διοίκησης Ξενοδοχοπαλλήλων και Επισητισμού Τουρισμού συμμετείχε χθες στην πανελλαδική σύσκεψη προσώπων του Σωματείου, η οποία και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Μάλιστα, η σύσκεψη αυτή προχώρησε και στην απόφαση πραγματοποίησης πανελλαδικής κινητοποίησης στις 2 Νοεμβρίου, ενώ κατατέθηκε ένα επώνυμα ετοιμάτων στον πρόεδρο της Βουλής και τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων.
Πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα σύσκεψη κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος με στόχο να εκτιμηθεί η κατάσταση μέχρι τώρα για τον κλάδο με τα τόσα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί σε βάρος των εργαζομένων, αλλά και να δούμε από εδώ και μπροστά πώς οργανώνουμε την πάλη μας, πώς βάζουμε μπροστά το διεκδικητικό μας πλαίσιο για την εξασφάλιση εισοδήματος που να καλύπτει τις άμεσες ανάγκες μας, μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου και βεβαίως να αποκρούσουμε νέες επιθέσεις που έρχονται στην επαναπρόσληψη, στις υπερορίες, στο συνδικαλιστικό νόμο. Εν συνεχεία, η σύσκεψη αποφάσισε στις 2 του Νοέμβρη για όλα αυτά να πάμε σε πανελλαδική αγωνιστική κινητοποίηση, καταγγέλλοντας βεβαίως τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού με πρωτεύουσα την Ομοσπονδία, την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, η οποία παρότι στις 28 του Σεπτέμβρη κήρυξε η μέρα πανελλαδικής δράσης, εντούτοις τα σωματεία τα οποία την στηρίζουν και η ίδια η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας δεν έκαναν ούτε την παραμικρή κίνηση. Ό,τι έγινε σε όλη την Ελλάδα που πράγματι έγιναν μεγάλες κινητοποιήσεις έγινε από τις ταξικές συνδικαλιστικές δυνάμεις και τα συνδικάτα της. Στη συνέχεια πήγαμε στα κοινοβουλευτικά κόμματα, στον πρόεδρο της Βουλής, καταθέσαμε, στο Προεδρείο της Βουλής καταθέσαμε υπόμνημα ώστε να δοθεί σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και να αναλάβουν τις ευθύνες τους με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο. Μπορεί να έρχονται να μας λένε ότι έχουμε δίκιο, ότι είναι δίκαια τα αιτήματά μας, ότι συμμερίζονται το πρόβλημα του κλάδου κτλ. Όμως δεν φτάνει αυτό. Χρειάζονται συγκεκριμένες τοποθετήσεις, συγκεκριμένες θέσεις πάνω στα αιτήματα τα οποία έχουμε θέσει για τις άμεσες ανάγκες μας. Μέχρι σήμερα, από χθες, μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έκανε όλο το υπόμνημά μας αναφορά. Περιμένουμε και τις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων να μην περιοριστούν στις ευχές, αλλά με ουσιαστικό και καθαρό τρόπο να εγκρίνουν έτσι τα αιτήματά μας, να τα φέρουν προς ψήφιση στη Βουλή ομόφωνα, μιας και ομοφωνούν στα λόγια ότι είναι δίκαια. Αφού λοιπόν είναι δίκαια, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Στη Βουλή έχουν λοιπόν την ευθύνη και την ψήφο και τη δυνατότητα να τα ψηφίσουν και να εφαρμοστούν. Συνεχίζουμε λοιπόν τους αγώνες μας στις 2 του Νοέμβρη. Συνεχίζουμε την πάλη, καλούμε τους συνάδελφους να είναι συσπηρωμένοι και να είναι βέβαιοι ότι με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, όπως το προηγούμενο διάστημα κερδίσαμε ορισμένα πράγματα, έτσι και με τους αγώνες από εδώ και μπρος θα συνεχίσουμε και θα νικήσουμε. Η τοπική μας κοινωνία έχει ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με την υπόθεση που λέγεται Γαλάζιση Μέση. Η Κέρκυρα, που ήταν ανάμεσα στις πρώτες θέσεις των περιοχών της χώρας που είχαν το σήμα της Γαλάζιας Σημαίας, με ένα δυναμικό περιεχόμενο πιστοποίησης και στην τουριστική οικονομία αυτού του σήματος, έχει καταλήξει να έχει ελάχιστες. Το όλο θέμα έθεσε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τελευταία την Κυριακή ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Θεόδωτος, μάλιστα με δεικτικό τρόπο για τη διαχείριση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Σήμερα υπάρχει μια απάντηση της Μερόπης Ιδρέου, της Δημάρχου Κερκυραίων και Διαποτίων, και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Δημοτικός Σύμβουλος Παράταξης Κέρκυρα Ναζής Δημήτρης Θεόδωτος κατέθεσε ερώτηση σχετικά με την ύπαρξη περισσότερων γαλάζιων σημαίων στις παραλίες της Κέρκυρας. Όπως επισημαίνει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Κέρκυρα Ναζής, ενώ η διαδικασία έχει ξεκινήσει κανονικά από τον Ιανουάριο και η ποιότητα των υδάτων της Κέρκυρας είναι πάρα πολύ καλή, είναι αστοχείο ότι στις παραλίες της Κέρκυρας δεν θα υπάρχουν περισσότερες γαλάζιες σημαίες. Ακολουθούσα τη διαδικασία και ξέρω ότι ξεκίνησε τον Ιανουάριο, πολύ σωστά δηλαδή και πολύ μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Η υποβολή έπρεπε να γίνει μέχρι 1η Ιουλίου και έπρεπε δηλαδή στο διάστημα αυτό να έχουμε ετοιμάσει τις παραλίες για να υποβάλουμε την πρόταση. Η προετοιμασία των παραλίων απαιτούσε καθαρισμό, συντήρηση των υπαρχόντων κατασκευών, δηλαδή τα που αλλάζουμε, τουαλέτες, κάδους ανακύκλωσης και την τοποθέτηση κάποιων ενημερωτικών πινακίδων, τον ιστό της σημαίας και τους πύργους από τους ναυαγοσώστες. Λίγο πολύ υπήρχαν όλα αυτά, ήθελαν μία συντήρηση, είχε γίνει μία ηλεκτρονική αλληλογραφία με τους πρόεδρους των κοινοτήτων, των τοπικών κοινοτήτων που έχουν στη χρήση τους παραλίες. Ο Δήμος ζητούσε από τους
πρόεδρους να καταγράψουν την παρούσα κατάσταση. Ανταποκρίθηκε η πλειοψηφία των πρόεδρων και από εκεί και πέρα υποθέσαμε όλοι ότι θα έχει γίνει η υποβολή αυτή. Με αφορμή το Δημοτικό Συμβούλιο της Κυριακής, σε άλλο θέμα που ήταν συγγενές με τις παραλίες, έκανα αυτή την ερώτηση στον κύριο Κατέχη, τον Αντιδήμαρχο, και μου απάντησε ο ειδικός σύμβουλος του Δήμου και μου είπε ότι δεν προλάβαμε γιατί δεν πρόλαβε να γίνει προμήθεια των υλικών λόγω του κορονοϊού. Είναι λυπηρό για ακόμα μία χρονιά δεν θα έχουμε γαλάζιες σημαίες στην Κέρκυρα, δεν θα έχουμε περισσότερες γαλάζιες σημαίες. Η ποιότητα των υδάτων που έχουμε, των θαλάσσιων υδάτων, είναι πάρα πολύ καλή. Απομένει από εμάς, από το Δήμο, να φτιάξουμε τις παραλίες στις προϋποθέσεις του προγράμματος γαλάζια σημαία. Αυτό δεν έγινε. Το οποίο θέμα αυτό ήταν πάρα πολύ, ήθελε λίγο δουλειά, δεν λέω ότι είναι πανεύκολο, αλλά θα μπορούσαμε να το είχαμε προλάβει. Μάλιστα, η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερό Πιδρέου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, τονίζει πως με αφορμή την δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Θεόδωτου, θέλει να διευκρινίσει πως δεν πρέπει να δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος αναφέρει πως το 2013 υπήρχαν γαλάζιες σημαίες σε 35 παραλίες στον ενιαίο Δήμο Κέρκυρας. Το 2014 χάθηκαν 5, ενώ το 2015 χάθηκαν όλες έως το 2019. Οι μόνες 4 ήταν από ριζόρτ παραλίες στο Κομμένο, στο Κοντόκαλι, στις Αλικές Ποταμού και στη Δασιά. Φέτος έχουν υποβληθεί 12 ψηφιότητες για γαλάζιες σημαίες στις παραλίες Μπαρμπάτη, Ύψο, Δασιά, Παλαιοκαστρίτσα, Έρμονες, Γλυφάδα, Μπενίτσες, Αϊγόρδη, Αγία Κατερίνη και Κανόνη. Μάλιστα, όπως αναφέρει η Δήμαρχος, οι δύο τελευταίες υποβάλλονται και για πρώτη φορά. Η Δήμαρχος στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει πως ο μόνος λόγος που ο Δήμος δεν πρόλαβε φέτος τις προθεσμίες για την υποβολή υποψηφιότητας ακτών στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες είναι ότι οι προμηθευτές λόγω της πανδημίας δεν είχαν πρόσβαση στα απαραίτητα υλικά ώστε να φτιαχτεί ο αναγκαίος και εγκρισμένος σκοπλισμός για τις υποψήφιες παραλίες. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων όχι μόνο δεν ολιγόρησε, αλλά φρόντισε να κερδίσει όλες τις γαλάζιες σημαίες που χάθηκαν το 2015 με την προσθήκη μάλιστα ακόμη δύο. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα βασικά δεδομένα όπως τα είδαμε, τα καταγράψαμε, τα προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΤ. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Θα είμαστε ξανά μαζί σε πολύ λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις, στην ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Θα δούμε πολλά ακόμη και στο Υπάρχει Θέμα. Θα μιλήσουμε για τη Βόρεια Κέρκυρα, όπου η ένταση καλά κρατεί. Θα μιλήσουμε όμως και για το ζητούμενο της υπόθεσης που λέγεται Χρυσή Αυγή και η αυριανή δικαστική απόφαση. Φυσικά θα δούμε και το θέμα της αστυνομικής βίας, που έχει γίνει μια από τις σοβαρές ειδήσεις στα δίχτυα της τοπικής επικοινωνίας για την τοπική μας κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί.